Φαίνεται ότι έχουμε και νέο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα. Πάμε στη συνάδελφό μας Λουίζα Κροντήρη να μας το πει. Έλα Λουίζα, καλή σου μέρα. Καλή σας ημέρα. Έχουμε 8ο επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορονοϊού στη χώρα μας. Είναι ένας Έλληνας, ο οποίος είναι στενή επαφή του 5ου επιβεβαιωμένου κρούσματος. Να θυμίσουμε ότι το 5ο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν μια γυναίκα εκπαιδευτικός, η οποία ήταν επαφή στενή του πρώτου κρούσματος. Είναι η γυναίκα που έκανε τα ιδιαίτερα στα σχολεία και έκλεισαν και κάποια σχολεία, σε αυτή αναφέρεσαι ή όχι? Όχι, αυτή είναι στην Ελλάδα. Α, μάλιστα, στην Αθήνα, συγγνώμη. Στην Αθήνα, σωστά. Και η άλλη γυναίκα είναι εκπαιδευτικός, απλώς είναι στη Θεσσαλονίκη. Σαφές. Μιλάμε για κρούσμα στη Θεσσαλονίκη. Παραμένει και αυτός από μόνος σε νοσοκομείο αναφοράς της συμπρωτεύουσας. Και το περιστατικό το συγκεκριμένο έχει διαγνωστεί στο εργαστήριο μικροβιολογίας της ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου. Ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.